Θα μιλήσουμε με έναν από τους παλιούς παίχτες ή τέλος πάντων ένας, τους λένε βετεράνους τους παίχτες, δεν ξέρω αυτή η λέξη, αυτός ο χαρακτηρισμός δεν μου αρέσει και πάρα πολύ για πρώην ποδοσφαιριστές και ειδικά όταν πρόκειται για έναν άνθρωπο που χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν τον ακούμε να μιλάει, να τοποθετείται χωρίς τις κλασικές κοινότυπες ατάκες όπως είναι ο κύριος Γιάννης Βένος. Καλησπέρα σας κύριε Βένο, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε. Πώς είστε? Καλά, καλά, μια χαρά. Πάρα πολύ καιρό έχουμε να μιλήσουμε στον αέρα. Πώς το θέλω να σας πω κάτι και εμάς δεν μας άρεσε αυτός ο τίτλος των βετεράνων των πολεμάχων. Ναι. Θα θέλαμε να είμαστε ενεργεία. Το παλέμαχος και το βετεράνος δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου. Είναι σαν να τελείωσε, ας πούμε, ο Βένος τώρα, μιας και μιλάμε μαζί, το πρόγραμμα εντελώς. Και εντάξει, θυμόμαστε ότι κάτι έκανε που κάνατε σπουδαία πράγματα εσείς σαν ποδοσφαιριστής. Και γεια σας μετά. Εντάξει, δεν μ' αρέσει για μένα. Τέλεια. Τέλεια. Και δεν το έχω ρωτήσει ποτέ. Πρώτη φορά το θίγω. Όχι, όχι. Εντάξει, εμείς χιούμορ κάνουμε. Ναι, ναι. Εντάξει. Ξέρουμε ότι έχουμε. Πού ξεκινήσαμε, φτάσαμε κάπου. Από εδώ, από εκεί και μετά συνεχίζουμε. Και κυρίως συνεχίζουμε όντας μέσα από αυτό το τίτλο των βετεράνων, των παλεμάχων. Προσπαθούμε και πάλι. Κάνοντας αυτό που αγαπάμε, παίζοντας ποδόσφαιρο δηλαδή σε κάποια παιχνίδια, να συνεχίσουμε να είμαστε χρήσιμοι, να είμαστε ωφέλιμοι στην κοινωνία. Ναι, ναι, είστε, μπορείτε να είστε. Αυτό είναι και κάποιοι βέβαια της δικής σας σειράς που έχουν χαλάσει λίγο την πιάτσα, είτε με εμπλοκή, είτε με τοποθετήσεις, δημόσιες τοποθετήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά μαζί με τα ξερά δεν θέλω να καίγονται και τα χλωρά σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Βένο. Γι' αυτό το λέω. Όχι, όχι. Σε γενικές γραμμές, σε όλη την Ελλάδα και σε όλες τις ομάδες τα πράγματα κυλούν ομαλά και όμορφα. Λοιπόν. Και πάνω σε αυτή την ράγια που, για την οποία μιλήσαμε. Ναι. Λοιπόν, θέλω ένα πρώτο σχόλιο. Θα έχω και τον Χρήσανθο τώρα μαζί μου εδώ στο στούντιο που ήταν στο παιχνίδι. Αλλά θέλω πρώτα ένα σχόλιο από εσάς. Τον ειδικό δηλαδή. Εμείς κάνουμε τους ειδικούς του ποδοσφαίρου, αλλά εσείς είστε ο ειδικός του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, εμείς, όταν λέω εγώ και ο Χρήσανθος, ας πούμε, που είμαστε δημοσιογράφοι, εσείς όμως είστε ο ειδικός. Οπότε το πρώτο σχόλιο ανήκει σε εσάς για αυτό που είδαμε χθες το βράδυ. Μια μεγάλη νίκη, απαραίτητη σε έναν Άρη που δείχνει να οργανώνεται, να ξαναφτιάχνεται, να ξαναδημιουργείται. Ήδη είχαμε δει σε τα δύο προηγούμενα παιχνίδια δύο πάλι εξίσου μεγάλες νίκες του Άρη με τον καινούργιο προπονητή. Mm-hmm. Όμως μια νίκη επί του Ολυμπιακού, ενός Ολυμπιακού ο οποίος είχε 12 χρόνια, έφευγε αλόβητος από το Κλειάνθης Βικελίδης, ήταν και για ψυχολογικούς αλλά και για ουσιαστικούς λόγους απαραίτητη και πολύ μεγάλη η νίκη αυτή. Να σας... Και για τον κόσμο και για τους παίκτες και για τον καινούργιο προπονητή, ο οποίος έδειξε με την συμπεριφορά του, με την παρουσία του στο τέλος, ότι το χάρηκε ιδιαίτερα. Ήταν κάτι ξεχωριστό και γι' αυτόν ακόμα. Βέβαια, που δεν ξέρει και κάνει, έχει τα πρώτα του χιλιόμετρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να σας πω τώρα. Τα μάθε και τα μαθαίνει. Ναι, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι. Τι έχει αυτός ο προπονητής που δεν είχε ο προηγούμενος, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό το μαγικό ραβδάκι το έφερε μαζί του από την Ισπανία και πλέον η μπάλα πάει δοκάρι και μέσα. Δεν νομίζω. Γιατί. Εντάξει, απλώς αυτά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν. Τώρα μην τα πάρουμε όλα σβάρνα και δεν κάνει ο Μάντσικος, δεν έκανε. Πέρσι ο Μάντσικος είχε μια χρονιά φανταστική στον Άρη. Σχεδόν με τους ίδιους παίκτες, όχι με τους ίδιους, αλλάξαν αρκετοί και ίσως αυτό είναι το διαφορετικό στη φετινή χρονιά. Η ομάδα έπαιζε με ένα φανταστικό ποδόσφαιρο, έτσι, που δεν το έχει παίξει φέτος καμιά ελληνική ομάδα. Mm. Και κάθε Κυριακή όλη η Ελλάδα ήθελε να βλέπει τον Άρη. Με το Μάντζιο, έτσι. Mm. Φέτος τα πράγματα πήγαν διαφορετικά. Η ομάδα πέφτει αγωνιστικά γιατί ψυχολογικά δεν πάνε κάποια πράγματα καλά, αλλάζουν τα πράγματα και αλλάζει και ο προπονητής. Έτσι, αυτή είναι η εξήγηση, η απλή που μπορώ να δώσω εγώ σαν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει παρόμοιες καταστάσεις για πολλά πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο. Καλησπέρα και από μένα.
είχε και αυτό το μεγάλο βάρος του μείον 6, έτσι, να το διαχειριστεί ο Μάντζιος και η ομάδα. Και αυτό, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό, δεν σε φαντάζεις για την ομάδα μας. Ξεκίνησε με μείον 6 βαθμούς και θα πρέπει να κάνουμε και ένα σχόλιο μικρό σε αυτό. Επιτέλους, όποια ποινή δίνεται σε κάποια ομάδα, ρε παιδί μου, να μην τις αφαιρούν βαθμούς ενεργούς που κοπίασε η ομάδα να τους βγάλει. Οι παίκτες πάλεψαν, έχεις αίμα, έχεις υδρότα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έχεις ένας δικαστής και ελαφρά την καρδία αφαιρεί βαθμούς χωρίς λόγο και αιτία, όπως θα το υποκειμένη περίπτωση. Τιμωρεί περισσότερο τους παίκτες παρά την ομάδα, αν έχει κάνει κάτι η ομάδα, η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία δηλαδή. Πρέπει να το βρουν, έχετε δίκιο. Ακριβώς. Οι παίκτες τι φταίνε. Οι παίκτες αγωνίζονται, τα δίνουν όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και είναι απαραίτητο να φύγουν μέσα από αυτό όταν κερδίζουν με την αμοιβή τους που δεν είναι άλλη από τους βαθμούς της νίκης. Εσείς τι βλέπετε διαφορετικό, κύριε Βένο, από τον Άρη σε σύγκριση με τον Άρη των προηγούμενων αγωνιστικών, ας πούμε. Ναι, αυτόν τον Άρη του Μπούργος πλέον. Τι βλέπετε εσείς, το δικό σας μάτι. Είναι κάτι από μόνο του. Όταν αλλάζει ο προπονητής και έρχεται ένας καινούριος, ναι, η ψυχολογία αμέσως πάει προς το καλύτερο. Σπάνια να δούμε μια ομάδα που αλλάζει προπονητή να μην πάει τον πρώτο καιρό καλά, έτσι. Και με τους ίδιους παίκτες, αυτό σχεδόν 99% έτσι πάει. Ναι, τι αλλάζει την ψυχολογία, εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Προφανώς δεν έμαθε τον Καμαρά να πλασάρει. Ναι, γιατί ο Καμαρά είχε βγει 5 φορές μόνος του και τα χάνε. Ναι. Τώρα έχει βγει 2 φορές και τα έχει βάλει. Πώς γίνεται αυτό, κύριε. Εγώ εκεί θυμώνω. Εκεί θυμώνω εγώ. Ακριβώς. Ναι. Όμως η ψυχολογία βοηθάει τώρα τους πάντες στον Άρη. Βοηθάει όλους στην ομάδα. Και ένα θετικό, πολύ θετικό είναι ότι ο Άρης έχει πολλούς ισπανόφωνους παίκτες που σίγουρα έχουν δει με καλό μάτι την έλευση του, ναι, Μπούργος. Μιλάνε την ίδια γλώσσα, παίζουν το ίδιο ποδόσφαιρο. Ο Ιτούρμπε είναι μεταμορφωμένος με τον Μπούργος, είναι η αλήθεια. Ο Ιτούρμπε... Όλοι είναι με τον... Τον έβαλε αλλού ο Μπούργος, παίζει αλλού. Παίζει λίγο πιο κάθετα, έχει δώσει, είναι εμφανές ότι του έχει δώσει μια εντολή να παίζει λίγο πιο κάθετα, να μην πηγαίνει μόνο στα άκρα. Αλλά γενικά νομίζω ότι ο Ιτούρμπε είναι ένας παίκτης με τέτοια χαρακτηριστικά που, εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να του δώσει κάποια εντολή ιδιαίτερη για να... Έχει παίξει σε ποταθήματα τεράστια και... Στη Ρώμα έπαιζε. Στη Ρώμα, αυτό είναι. Και να μην μπορεί να παίξει, να μην μπορεί να πιάσει δεκάδα στον Άρη, είναι λίγο παράξενο. Τώρα δείχνει ότι αρχίζει να προσαρμόζεται, αρχίζει να βρίσκει την εαυτό του και ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα και για τον ίδιο και για την ομάδα στη συνέχεια. Δύο ακόμα ερωτήσεις. Μία, θέλω σίγουρα σχόλιο για τα στόπερ του Άρη, Φαμπιάνο και Μπράμπιτς, έτσι ως και ακόμα μεγαλύτερη γνώση από εσάς. Και μία τελευταία ερώτηση στο καπάκι. Είναι πολύ καλά και οι δύο πολύ καλοί παίκτες. Φάνηκε στα περισσότερα παιχνίδια κάνουν καλό κουμάντο στην άμυνα. Όμως μερικές φορές κάνουν παίκτες και τρώμε γκολ από το κέντρο της άμυνας, mm-hmm, από ψηλές μπαλιές από κόρερα, από φάουλα, που δεν επιτρέπεται σε δύο τέτοια κορμιά να γίνεται αυτό το... Ναι, ενώ είναι καλή με το κεφάλι, αδρανούν. Και με το κεφάλι και με τα πόδια είναι και οι δύο καλοί, αλλά ίσως χρειάζεται λίγο χρόνο να προσαρμοστούν, να ξέρει ο ένας που πατάει ο άλλος, είναι και αυτό σημαντικό. Και να κάνω γενικά καλύτερο κουμάντο στην άμυνα, γιατί κακά τα ψέματα. Έτσι, μια ομάδα πάει καλά όταν δεν δέχεται γκολ. Ναι. Και όχι όταν βάζει. Ο Άρης έχει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα. Αν δεν τρώει γκολ, θα βάλει. Υπάρχει. Το να φάει γκολ είναι πολύ πιο σημαντικό για μένα από ό,τι αν βάλει. Γιατί όταν φάει στο 5, στο 10 λεπτό, αλλάζει όλη η ψυχολογία, αλλάζει ο τρόπος παιχνιδιού, αλλάζει
δεν πάει καλά η ομάδα γενικά. Δύσκολο να το... Να, να, γιατί, και τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Άλλαξε το εις βάρος αποτέλεσμα. Που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα. Όταν φάει πρώτη γκολ, είναι πάρα πολύ δύσκολο, θέλω να πω, να το αλλάξει μετά. Μάλιστα. Άρα όσο κρατάει και μπορεί να... για περισσότερο χρονικό διάστημα το 0, και αν βάλει πρώτη γκολ, έχει πολύ, πολύ περισσότερες πιθανότητες να πάρει τη νίκη. Θέλουμε και ένα σχόλιο. Ναι. Τότε που η ομάδα δικιά μας χρειαζόταν στις πολύ μεγάλες εμφανίσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που κάναμε τότε, στις πολύ, πολύ μεγάλες εμφανίσεις και μεγάλα αποτελέσματα, ήταν ακριβώς επειδή δεν τρώγαμε γκολ. Αν κρατούσαμε, ήμασταν σίγουροι. Και βέβαια δεν θέλω να πω ότι η άμυνα, οι τρεις ή τέσσερις παίκτες της άμυνας κατά το 0. Όλοι γενικά και οι 11 παίκτες πρέπει να μάθουν να αμήνονται. Ειδικά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτό. Θέλουμε και ένα σχόλιο και για αυτή τη φασαρία όλη που έγινε σε σχέση με αυτό το φιλικό που ακυρώθηκε. Εκφραστήκαμε βέβαια και εμείς μέσα από το λίμπερο, ο καθένας είπε την άποψή του και τη θέση του. Αλλά θέλω και την άποψη, γιατί είστε και ο άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί και τους βετεράνους του Άρη, έστω και αν δεν σας αρέσει. Πρώτα απ' όλα με τους βετεράνους του ΠΑΟΚ. Έχουμε δώσει μέχρι τώρα 40-50 παιχνίδια για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Πορευόμαστε μαζί σε πολλά θέματα. Έχουμε συζητήσει, έχουμε. Είστε και φίλοι. Κάνουμε διοργανώσεις, είμαστε φίλοι όλοι. Έχουμε απεριόριστο σεβασμό και εκτίμηση ο ένας προς τον άλλον ατομικά, αλλά και συνολικά στις ομάδες. Όμως είναι κάτι άλλο αυτό από αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Είχαμε συμφωνήσει πριν 20 μέρες, 25 μέρες, να κάνουμε ένα παιχνίδι κατά της βίας, να πούμε έτσι, κατά των δολοφόνων του Άρκη, ξέραμε να περάσουμε ένα μήνυμα. Ναι. Όταν όμως έγινε το παιχνίδι στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ έριξε αδυναμία να κατεβάσει ένα πανό που είχε αναρτηθεί στην κερκίδα του, και ήταν ο υπεύθυνος, ο ΠΑΟΚ ήταν, ο Άρης ήταν υπεύθυνος για αυτό το πανό. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να κατεβεί. Ναι. Αν κατέβαινε στο 15ο, στο 20ο, στο 25ο, με κάποιο τρόπο το πανό από πάνω, εμείς δεν είχαμε κανένα λόγο να μην πάμε να παίξουμε. Όταν όμως εμείς που είμαστε συνέχεια των ομάδων μας, εμείς είμαστε βετεράνοι, αλλά είμαστε βετεράνοι του Άρη, έτσι, όπως και οι βετεράνοι του ΠΑΟΚ είναι βετεράνοι του ΠΑΟΚ είναι. Ναι. Είμαστε συνέχεια της ομάδας μας. Σας ενόχλησε... Άρα από ΠΑΟΚ δεν κατέβαινε. Πώς θα πήγαινε να παίξουμε, με ποιο θα παίζαμε κατά τη βίας, με άλλη ομάδα, με τον ΠΑΟΚ δεν θα παίζαμε. Σας ενόχλησε ότι δεν κατέβηκε. Ο λόγος για τον οποίο έπρεπε να κάνουμε αυτό το παιχνίδι. Το παιχνίδι αυτό γινόταν κατά της βίας και ο ΠΑΟΚ στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν μπόρεσε να συμπεριφερθεί με τον τρόπο που θα έπρεπε να. Ναι, αλλά έτσι με αυτή την αντίδραση, αυτό... κύριε Βενό, επιτρέψουμε μια παρεμβασούλα μικρή. Σε αυτή όμως την απόφαση σας και την κίνηση να μην γίνει τελικά το φιλικό για το πανό που δεν μπόρεσαν να κατεβάσουν οι διοικούντες της ΠΑΟΚ, εγώ έτσι μιλάω για τον εαυτό μου. Νομίζω ότι αδικήσατε τους βετεράνους του ΠΑΟΚ σε αυτό. Γι' αυτό. Ναι, αν παίζαμε όμως, δεν θα αδικούσαμε όλη την αριανή οικογένεια, δεν θα αδικούσαμε τον συγχωρημένο, τον Άρη και την οικογένειά του. Όχι, γιατί. Είναι άλλοι αυτοί. Πείτε μου. Μα αυτό το πάνω, πού αναφέρετε. Στην ουσία δεν έχετε δίκιο. Απλά λέω ότι δεν είχαν καμιά εμπλοκή οι βετεράνοι. Εσείς θα κάνατε ένα παιχνίδι για το σκοπό που γνωρίζουμε όλοι. Ναι, δεν είχαν εμπλοκή άμεση όμως. Έμεση. Εμείς με τον ΠΑΟΚ δεν παίζαμε. Να πω από πού μπήκε η φωτιά. Δεν μπήκε ούτε από τους βετεράνους του Άρη, ούτε από τους βετεράνους του ΠΑΟΚ. Μπήκε από τον άνθρωπο που εκπροσωπούσε τη λέσχη αστυνομικών και έκανε την τοποθέτηση την οποία έκανε. Τον κύριο Φεστερίδη μπήκε η φωτιά. Και πήρε διαστάσεις στο όλο θέμα. Γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση που επιτίθεταν στους βετεράνους του Άρη και στην ουσία τους είπε ότι οι βετεράνοι του Άρη προάγουν τη βία. Από εκεί ξεκίνησε και γιγαντώθηκε το θέμα και πήρε διαστάσεις στο θέμα. Η απόφαση ήταν λυμένη, λέει ο κ. Εγώ είχα μιλήσει μαζί του, είχα πει να το αναβάλουμε και να το κάνουμε αργότερα. Μπορείς να το αναβάλεις επειδή είναι φρέσκο.
Εγώ ήθελα να το κάνει τότε, εντάξει. Κύριε Βένο, νομίζω ότι αν το κάνατε το φιλικό, θα ερχόσαν και σε κόντρα αυτών των μυαλών, επιτρέψτε μου την έκφραση, ή των ανθρώπων που και το ανήρτησαν και δεν μπόρεσαν να το κατεβάσουν. Τους βάζω όλους μέσα, έτσι καπού κακός. Μάλιστα, αυτό ανέφερε και σε εκείνη την εκδήλωση. Ήσασταν παρόντες μαζί, δηλαδή εσείς, ο κύριος Κούδας, οι πρόσωποι του Βετεράνη, του Ηρακλή κτλ. Με το Δήμο Θεσσαλονίκης που έγινε κάτι και στην Κλάνθη Παπαναστασίου. Με τις ελιές που φυτεύτηκαν. Ναι, εσείς θα ήσασταν κόντρα σε όλο αυτό. Ενώ τώρα νομίζω με αυτή την απόφαση ουσιαστικά συνεχίστηκε. Εγώ έτσι το κατάλαβα, το ένιωσα. Γι' αυτό σας το λέω τώρα και το λέω αυθόρμητα στον αέρα. Δηλαδή. Δεν παίρνω θέση, εννοείται. Αλλά απλά νομίζω ότι εσείς θα έπρεπε κόντρα σε αυτούς που έκαναν αυτή την κίνηση. Οι βετεράνοι που δεν έχετε καμία συμμετοχή και ειδικά οι του ΠΑΟΚ που δεν έχουν καμία συμμετοχή σε αυτό, θα έπρεπε να το κάνετε το φιλικό. Εντάξει, είναι η δική σας ερμηνεία. Ναι. Εμείς το ερμηνεύσαμε με τον τρόπο το δικό μας. Το λέω αυτό γιατί έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο που σέβομαι πάρα πολύ. Βοηθάει με τον τρόπο που σκέφτεται και τους υπόλοιπους και τα μικρά παιδιά. Μιλάω για εσάς τώρα που σας έχουμε στον αέρα. Γι' αυτό έτσι εκφράζω ουσιαστικά τη στεναχώρια μου σε εσάς που μου δόθηκε ευκαιρία τώρα που μιλάμε μαζί στον αέρα. Εγώ πάντως θα πω ότι προφανώς οι βετεράνοι του Άρη, δεν ξέρω αν θέλει να το επιβεβαιώσει ή όχι ο κύριος Βένος, είδαν και μια προσπάθεια εργαλειοποίησης του φιλικού. Όχι, ξαναλέω, από τους βετεράνους του ΠΑΟΚ που είχαν όλη την καλή διάθεση να παίξουν με φίλους και παλιούς συμπαίκτες και παλιούς αντιπάλους, αλλά μια εργαλειοποίηση που είχε και άλλα κίνητρα από πίσω. Και γι' αυτό πήγαν σε αυτή τη διαδικασία. Και τώρα τι είπατε με τους βετεράνους του ΠΑΟΚ, κύριε Βένο? Θα το κάνετε το επόμενο διάστημα? Έχετε συνεννοηθεί δηλαδή? Γιατί πρέπει να γίνει αυτό το φιλικό. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμη. Θα μιλήσουμε και θα το κανονίσουμε. Μήπως το κάνατε για να... Έχουμε τόσα φιλικά παιχνίδια. Μήπως το κάνατε για να ανοίξει λίγο ο καιρός, να μην έχει τόσο κρύο? Το αφήσατε και αργότερα. Ας πούμε το κάναμε γι' αυτό, για να μην έχουμε καμιά δυσάρεστη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βένο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.